υπάρχω. Ο Στέλιος Καζατζίδης, όσο λίγη, όχι μόνο έλεγε, αλλά έκανε πράξη την επιθυμία του να είναι το αποκαλούμενο παιδί του λαού. Κομμάτι της εργατιάς των λαϊκών ανθρώπων, εκείνων που μοχθούν, που μεταναστεύουν, όσων νιώθουν βαρύ το φορτίο της ζωής και τα τραγούδια του λειτουργούν ως φάρμακο στην καρδιά τους. Σπίτι μου είναι ο δρόμος. Έφυγε σαν σήμερα το 2001 και 20 χρόνια μετά τα τραγούδια του ούτε στο ελάχιστο δεν έχουν ξεχαστεί, όπως και ο ίδιος. Αυτό το Σεπτέμβρη που κλείνουν 2 δεκαετίες από το θάνατό του, όμως, μαζί με τον Στέλιο Καζατζίδη, τον άνθρωπο που τραγούδησε τον πόνο, τη φτώχεια και την προσφυγιά, από κοντά και ο Μίκης Θεοδωράκης, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί. Μάνα, σε ξεκλειδίσανε. Ο Στέλιος Καζατζίδης έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001 σε ηλικία 70 ετών. Αγαπήθηκε φανατικά. Μπήκε στις καρδιές και τα σπίτια των Ελλήνων. Τραγουδήθηκε όσο λίγοι και χάρισε το αίσθημα της οικειότητας σε όσους ένιωσαν ότι τραγουδά για εκείνους. Ό,τι αγαπάω. Είχε γεννηθεί στη Νέα Ιωνία από μάνα πρόσφυγα της Μικράς Ασίας. Από το 1957 έως το 1965 μαζί με τη Μαρινέλα έκαναν μεγάλες επιτυχίες με κορυφαίους συνθέτες όπως το Θεοδωράκη, το Χατζηδάκη, το Λεοντή, τον Ξαρχάκο, τον Λοΐζο και τον Μαρκόπουλο. Παρά την αναγνώρισή του έμενε πάντα ο άνθρωπος δίπλα στο λαό. Το Σεπτέμβριο του 1999, 2 χρόνια πριν το θάνατό του, είχε βρεθεί στο Ηράκλειο φιλοξενούμενος του στενού του φίλου Μανώλη Βουτσαλά. Ήρθα να κάνω μια αγορά εδώ, ένα σκαφάκι που λέτε. Τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε καλλιτεχνικά, ούτε τίποτα. Κρήτη. Τι να δω τώρα, ήρθα εδώ, κάνα μια βόλτα, δεν πρόλαβα να τη δω. Μια άλλη φορά που θα έρθω, θα κάνω μια βόλτα, έτσι θα τη δούμε όλοι. Έχω και πολλούς φίλους, βλέπω και πολύ αγάπη, πάρα πολύ. Ο Στέλιος Καζατζίδης είχε τότε μιλήσει για την απόφασή του πριν τα 35 του χρόνια να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις. Κάτι που όμως, όσοι τον αγάπησαν, όσοι ήταν κοντά του και τον θυμούνται, κατάφερνε να γιατρέψει ως έλλειψη όταν με μικρές παρέες, σαν άκουγε τον μπουζούκι, η φωνή έβγαινε σαν την ανάσα. Θα μπορούσατε να το υποσχεθείτε μια εμφάνιση? Παιδιά, είναι πολύ δύσκολη υπόσχεση και δεν δίνω ψεύτικες υποσχέσεις ποτέ. Είναι γνωστό άλλωστε. Υπάρχουν κάποιοι πολύ σοβαροί λόγοι που έφυγα σε ηλικία 33 χρονών. 20 χρόνια από το θάνατό του, ένας ακόμη μεγάλος του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου παραμένει εδώ. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.